Βουλευτής, αλλά χαιρετευτώ και από τον κύριο Υπουργό, αλλά όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών και τον κύριο Τσικίτα, είναι ότι έχουμε να διαχειριστούμε μια αγκάπη, η οποία δημιουργεί αρκετά προβλήματα ως προς την εφαρμογή της. Και διότι έχει ένα πολύ αυξημένο διοικητικό κόστος, γραφειοκρατικό κόστος, αναγκάζει τους παραγωγούς, τους Έλληνες παραγωγούς, τόσο του βάμβακτος, αλλά και των υπολείπων καλλιεργειών, να έχουν ένα στρατό συμβούλου δίπλα τους και να πληρώνουν αρκετά χρήματα σε γεωφόνους, δικηγόρους, λογιστές και άλλες ειδικότητες για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα μέτρα της νέας ΚΑΠ και να λάβουν τις ενισχύσεις τους. Όπως επίσης έχει ένα ισχυρό φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο, στο οποίο δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση. Αλλά οι διαδικασίες ως προς την καλλιέργεια και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κηρύζονται τα αγροτεμάχια τους, αυξάνει κατά πολύ το κόστος και αυτό δημιουργεί μια στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Διότι οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες αγρότες και καλλιεργητές, οι κτηνοτρόφοι, όταν θα βρεθούν στο στίβο να πουλήσουν τα προϊόντα τους, δεν θα είναι μόνοι τους. Θα έχουν και τα προϊόντα τα οποία έρχονται από αγρότες των τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις δεσμεύσεις, δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις ως προς το στάδιο της καλλιέργειας, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπάρχουν προϊόντα πολύ πιο οικονομικά. Εδώ όμως επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα, ότι δεν είναι μόνο οι αγρότες και οι καλλιεργητές, είναι και οι καταναλωτές, τόσο οι Έλληνες όσο και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν στο τραπέζι τους ασφαλή προϊόντα, αλλά και σε μια τιμή η οποία να είναι προσιτή και να μην δημιουργεί προβλήματα ως προς την τροφοδοσία της αγοράς του τροφίμου. Συγκεκριμένα λοιπόν με την σύνοδο, η οποία έγινε, την τελευταία σύνοδο υπουργών που έγινε στις Βρυξέλλες, εκεί να πούμε ότι ήταν μια πραγματικά σύνοδο σταθμός. Διότι για πρώτη φορά συζητήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις αλλαγής της ΚΑΠ, όσο σε τεχνικό, όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Ο Προεδρεύων, ο Βέλγος Υπουργός, ο Κλάριν Βαλ, ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να αποστείλουν ποιες είναι οι προτάσεις τους για την αλλαγή ως προς το τεχνικό κομμάτι της ΚΑΠ και δεσμεύτηκε οι αλλαγές αυτές να γίνουν πριν τις ευρωεκλογές. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο διαλύεται τον Απρίλιο, άρα έως τον Απρίλιο, εντός του 2024, θα έχουμε τουλάχιστον τεχνικές αλλαγές. Στην εισήγηση του κ. Υπουργός, για πρώτη φορά επίσης, έβαλε το θέμα και ουσιαστικών αλλαγών. Να πάμε δηλαδή στη βασική πράξη, να πάμε να αλλάξουμε τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της ΚΑΠ. Και μιλάμε για τις αιρεσιμότητες, μιλάμε για τις αγραναπαύσεις, μιλάμε για τις ανεπισφορές, μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα, τη φυτοκάλυψη, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά ακόμα. Αλλά όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο οι καλλιεργητές των αρρωτραίων καλλιεργειών, και έχουν δημιουργήσει το αυξημένο κόστος, το οποίο τους καθιστά μη βιώσιμους και αποδοτικούς. Για όλα αυτή λοιπόν τα σημεία, οφείλουμε να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι η Ελλάδα ως κράτος μέλος πρώτη έβαλε το θέμα αλλαγής της ΚΑΠ στο τραπέζι. Που αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 6 μήνες, θα λέγαμε ότι είναι μια ουτοπική κουβέντα. Θα λέγαμε ότι είναι μια συζήτηση χωρίς αντικείμενο, διότι κανένα κράτος μέλος δεν ήθελε να αγγίξει αυτή την ιερά Ελλάδα. Εμείς από την πρώτη στιγμή και ο Υπουργός συγκεκριμένα αντελήφθη την αναγκαιότητα αλλαγής της ΚΑΠ και έκανε τις συμμαχίες τις οποίες ανέφερε και στη τεχνολογία. Διότι για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε αυτά, χρειαζόμαστε και ίσχυρες συμμαχίες, κυρίως όμως ισχυρές πλειοψηφίες στα αντίστοιχα όργανα που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και μετά από όσο γνωρίζω στο Παρίσι πάλι για παρόμοια θέματα. Από εκεί βγήκε κάτι, ένα αυτό και μετά. Η κυρία Μποντελάνη νομίζω έκανε πίσω και όσον αφορά το θέμα της μετοποστασίας, ενώ ήταν κάπως αυστηρές στις νομοθεσίες, βλέπω ότι σιγά σιγά πάνε πίσω και η Ευρωπαϊκή Υγεσία στο κομμάτι αυτό. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου να πω μια και αναφέραμε το Παρίσι, στο οποίο μετήχε ο κ. Υπουργός σε μια σύνοδο, στην οποία τον προσκάλεσε ο αντίστοιχος Υπουργός Γεωργίας στο Θεσνό, και στην οποία συζητήθηκαν όχι μόνο με υπουργούς γεωργίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των υπολείπων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια πολύ μεγάλη σύνοδος, συζητήθηκαν θέματα κυρίως κτηνοτροφίας. Διότι εκείνη την περίοδο υπήρχε και η αντίστοιχη έκθεση, η μεγάλη έκθεση του διοργάνωτο κάθε χρόνο στο Παρίσι. Στα πλαίσια όμως αυτής της συνάντησης, υπήρξε μια άτυπη συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας της Γαλλίας και του κ. Αφενάκη, όπου συμφωνήθηκε να γίνει διμερής επικοινωνία και σχέση μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδος και την επόμενη μέρα απεστάλλει και ένα κείμενο το οποίο μας ζητήθηκε να υπογράψουμε με τις θέσεις που έχει η Γαλλία
και σχετίζονται με τις αλλαγές στη νέα ΚΑΠ. Είναι θέσεις οι οποίες είναι περίπου ταυτόσιμες με τα 19 σημεία τα οποία καταθέσαμε εμείς στη Σύνοδο Υπουργών. Και αυτό μας χαροποιεί, διότι αποδεικνύει ότι τα προβλήματα είναι κοινά, κυρίως για τις χώρες του Νότου, και τα προβλήματα αυτά είναι τα οποία θα ενώσουν τις δυνάμεις για να δημιουργήσουν αυτές τις πλειοψηφίες που αναφέραμε πριν, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια αλλαγή η οποία θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι δίκαιο και αν μη τι άλλο θα δίνει δυνατότητα στους Έλληνες και κατ' επέκταση Ευρωπαίους αγρότες να λαμβάνουν τις ενισχύσεις για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους, να παραμείνουν στα μαντριά τους και να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα, να παράγουν. Μιλήσω στον κύριο Μανέτα, τον προϊστάμενο της Διεθνικής Αρχής του Υπουργείου Γεωργίας. Κύριε Μανέτα, όσον αφορά το Βαμβάκι, βλέπουμε αρκετά προγράμματα. Αγροολικρωμένη, βιολογική, κομφούζιο και για τους αγρότες, αλλά και για τις αντίστοιχες, για τις επιχειρήσεις που παίρνουν μέσα τα οικοκυστήρια. Τι έχουμε πάνω σε αυτά να πούμε, να αναγνώσουμε. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου τη Διεπαγγελματική Όργανωση Βάμβακος για την πρόσκληση και σας, κύριε Μακά, για την ερώτηση. Να πούμε ότι το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ αλλά και το παλιότερο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο τρέχει ακόμα στη μεταβατική περίοδο για τα δύο έτη 2024-2025, προβλέπουν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την στήριξη των βαμβακοπαραγωγών μέσα από μέτρα τα οποία έχουν τριπλή, θα έλεγα, στόχευση, και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του τομέα, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών και βέβαια την παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών μέσα τόσο από τον πυλώνα 1, τα οικολογικά σχήματα, αλλά και τον πυλώνα 2, τις γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις. Θα ξεκινήσω με τη στήριξη του εισοδήματος, την πρόβλεψη που υπάρχει στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ και αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Υπουργός τη συνδεδεμένη λύση στη Βάμβακος, η οποία είναι καταχυρωμένη από την Ιδρυτική Συνθήκη Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την ειδική συνδεδεμένη ύψους 920 εκατομμύρια ευρώ για την πενταετία 23-27, με συνολική επιλέξιμη έκταση στα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα και ύψος αναστρέμμα τα 73,4 ευρώ. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στη δέσμη μέτρων για τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές, όπου εκεί μέσα από τα οικολογικά σχήματα έχουμε προβλέψει το κομφούζιο που αναφέρατε, το οποίο ουσιαστικά είναι η χρησιμοποίηση φερομονών για την παρεμπόδιση της δράσης των λεπιδοπτέρων. Έχουμε τα οικολογικά σχήματα που αφορούν στην ενίσχυση πρακτικών για αγρανάπαυση, άμυψη σπορές, εδαφοκάλυψη και βεβαίως με τις προβλέψεις που ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας ως προς τις παρεκκλήσεις και τις βελτιώσεις που θέλουμε να επιφέρουμε τόσο στην αιρεσιμότητα όσο και, και στις προβλέψεις που έχουν τα πρότυπα καλής γεωργικής πρακτικής και είδαμε δείγματα γραφής και στις προτάσεις που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Επίσης, να αναφέρω τη βιολογική γεωργία αλλά και τις ενισχύσεις που παρέχουμε για πρακτικές που έχουν να κάνουν με την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβίας, και εδώ έχουμε τις δράσεις για την διαχείριση των ψεκασμών και τα κίνητρα για τα λιπάσματα ειδικού τύπου, τη χρησιμοποίηση λιπασμάτων ειδικού τύπου όπως είναι οι διοδιαγέρτες και τα λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, όπου εκεί ανακοινώθηκε από τον Υπουργό μας η προκήρυξη του προγράμματος της νητρορύπανσης, η νέα προκήρυξη. Ειδικά για την Κεντρική Ελλάδα που χτυπήθηκε από τον Ντάνιελ, ενδιαφέρει πολύ το πρόγραμμα νητρορύπανσης και ειδικά τους βαμβακοπολιτικητές της περιοχής. Ακριβώς, γι' αυτό και εγώ το αναφέρω, δεδομένου ότι είναι μια σημαντική στήριξη η οποία προβλέπεται με πόρους τάξη των 150 εκατομμυρίων να απευθυνθεί και στους βαμβακοκαλλιεργητές των λιγισών περιοχών, ειδικά της Θεσσαλίας, της Βόρειας Κιότητας, του Εύρου και της Ροδόπης, όπου εκεί θα έχουμε νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα της νητρορύπασης, ενώ θα έχουμε και παράταση για όσους εντάχθηκαν στην τελευταία πρόσκληση του προγράμματος σε επίπεδο χώρας. Επίσης, αναφέρθηκαμε στο κομφούζιο. Να πω επίσης ότι σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος εκπονήθηκε η μελέτη για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και ο καθηγητής θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια. Ο Υπουργός αγκάλιασε τη συγκεκριμένη
ας πούμε πρωτοβουλία και μάλιστα θα εξετάσουμε σε συνεργασία και με το Γενικό μας Γραμματέα την δυνατότητα να ενταχθεί με τροποποίηση του τελικού σχεδίου της ΚΑΠ ένα φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο το οποίο θα στηρίξει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του καλλιέργειας γιατί όπως αναφέρθηκε και από τους περισσότερους ομιλητές είναι μια καλλιέργεια εντατική με υψηλό κόστος εισροών και ανάγκη για να μειωθεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Τώρα, εκτός από το περιβάλλον, έχουμε, είπαμε, στόχευση και την βελτίωση ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των παραγωγών και εκεί δίνουμε κίνητρα μέσα από τα επενδυτικά προγράμματα του πυλώνα 2, προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα σχέδια βελτίωσης. Γνωρίζετε ότι έκλεισε η προκήρυξη τον Ιούνιο για τα σχέδια βελτίωσης τα τελευταία. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ εντός του εξαμήνου, δηλαδή, ολοκληρώθηκε για τις περισσότερες περιφέρειες η αξιολόγηση. Γύρω στα 230 εκατομμύρια είναι διαθέσιμα προκειμένου να ενταχθούν οι υποψήφοι σε όλες τις περιφέρειες. Δόθηκε προτεραιότητα βέβαια στις λυγίσες περιοχές. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ότι θα ενταχθούν οι επιλαχόντες σε περιφέρειες που έχουν πληγή. Και επίσης το νέο είναι ότι θα έχουμε πρόσκληση και στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Ενδιαφέρει εδώ και τους εκοκιστές η συγκεκριμένη πρόβλεψη μέσα στη χρονιά. Ενώ προδημοσίευση έχει γίνει και στο μέτρο των νέων γεωργών για όσους καλλιεργητές θέλουν να ενταχθούν νέοι άνθρωποι στον πρωτογενή τομέα για την καλλιέργεια τη συγκεκριμένη, με ενισχύσεις που κυμαίνονται από 35 έως 42.000 ευρώ. Επίσης, να κάνουμε χρήση και κάνω μια γρήγορη αναφορά να μην τρώω το χρόνο σε μια δέσμη μέτρων η οποία είναι υποστηρικτική προς όλους τους παραγωγούς και έχουν να κάνουν με σημαντικές παραμέτρους για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του προϊόντος και της βελτίωσης της ποιότητάς τους. Ξεκινάω με την προκήρυξη που βγάλαμε, τη μεγαλύτερη προκήρυξη στη συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα για την στήριξη της ποιότητας μέσα από το Άντρο με 41 εκατομμύρια ευρώ και υπήρχε σημαντική έτσι, ανταπόκριση από τους βαβακοπαραγωγούς και τις ενώσεις τους. Επίσης να αναφερθώ σε υλικά μέτρα στήριξης όπως είναι η κατάρτιση που επίσης στη συνεργασία με τον Ελγό έχουμε ενεργοποιήσει για τους εντασσόμενους νέους γεωργούς. Το μέτρο για τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών και αυτό είναι σε εξέλιξη, ενώ νέα προκήρυξη θα έχουμε και μέσα από το μέτρο κινητροδότησης σύστασης νέων ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, όπου και εδώ καλούμε τους καλλιεργητές να επιλέξουν συλλογικά σχήματα για να συμμετάσχουν, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στήριξη για τα λειτουργικά έξοδα της πρώτης πενταετίας να σταθούν στα πόδια τους όσοι επιλέξουν να συστήσουν ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. Αυτά εν συντομία. Θα αναφερθώ και στα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία στον πολύ επόμενο κύκλο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Είπε και ο κ. Υπουργός να μην κοινιάξει. Απλά να αναφέρω εγώ για τα σχέδια πατήτων και ακόμα δεν έχουν ανοίξει τροποποίησεις στο σύστημα για αυτούς που εγκριθήκαν που θα κάνουν αλλαγές. Πάμε στον κύριο Παπασίδη, ο οποίος να πούμε ότι είναι πρόεδρος του ΠΚΕΠΕ μέσω διαδικασιών ΑΣΕΤ και από τον αγκριτικό νομό Τηροδότης. Κύριε Παπασίδη, όσον αφορά αυτό που ξέρετε, μας ρωτάνε ο ΠΚΕΠΕ είναι για τις πληρωμές. Τι θα γίνει με τις πληρωμές όσον αφορά τον ΠΚΕΠΕ, με τα οικονομικά σχήματα, αλλά κυρίως θα φτιάξει το βαμβάκι, αυτό είναι το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, με τι θα γίνει τη συντημένη Πάμακος και μια ξεχωριστή ερώτηση όσον αφορά τη Θεσσαλία. Ξέρετε, υπάρχει αγωνία των παραγωγών αν θα βγει ή όχι η απόφαση για απαλλαγή παραγωγής για να πάρουν τους συνδεμένους. Δηλαδή, αν θα εφαρμοστεί όπως έγινε με το Μιανό, κάτι αντίστοιχο με τον Τάνιο για την περιοχή της κεντρικής Ελλάδας και των συνδεμένων του Βαβάη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γεγονός ότι ο Ντάνιελ, αλλά όχι μόνο, και οι πυρκαγιές στον Έμβρο και η κακοκαιρία στη Φιότιδα δημιούργησαν νέα δεδομένα. Είναι επίσης γεγονός ότι αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις της προηγούμενης χρονιάς τόσο στους νομούς της Θεσσαλίας όσο και στη Φιότιδα θα δούμε σε σχέση με την περσινή του 23, δηλαδή τις παραδόσεις και την απόδοση του 23, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίσεις που στη Μαγνησία, για παράδειγμα, αγγίζονται 72%, στο νομό Λαρίσης είναι στο 64%, 50% είναι στα Τρίκαλα και στη Φτιότητα επίσης είμαστε γύρω απόκληση του 40%. Όλα αυτά δημιουργούν τις συνθήκες που αναφέρατε. Βεβαίως είναι γεγονός ότι αυτό δεν είναι τόσο, είναι και πολιτική απόφαση.
και οδηγία που μας δίνεται από τον Υπουργό, από το Υπουργείο και από την πολιτική του ηγεσία. Το Υπουργείο, μέσω του Υπουργού και μέσω της πολιτικής ηγεσίας, έχει απευθυνθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλη αυτή την κατάσταση. Μας το εξήγησε αναλυτικά ο Υπουργός. Αυτό έχει και τα παρεπόμενά του, δηλαδή έχει και τα αντίστοιχά του. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο λογίζεται ως κατάσταση ενωτέρας βίας και ως τέτοια εκτιμάται και ως τέτοια αντιμετωπίζεται. Επίσης θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, σημαντική πηγή οικονομικής προσφοράς το Βαμβάκι προς αυτές τις περιοχές, τόσο της Θεσσαλίας αλλά βέβαιως και στη Θράκη, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στη Ροδόπη, που δεν με ευτυχώς σε ό,τι αφορά τους βαμβακοπαραγωγούς και το παιδινό κομμάτι δεν χτύπησε η πυρκαγιά, έπιασε, ενώ αντίθετα στον Εύρο υπήρχαν απώλειες και στο επίπεδο του βαμβακιού. Στη Ροδόπη υπήρχαν ελάχιστες απώλειες, κυρίως στον ημιωρινό όγκο, οπότε κάπως ήταν πιο τυχερός. Όλα αυτά όμως δημιουργούν νέα δεδομένα σε επίπεδο κλίματος που αναλύθηκε νωρίτερα και σε επίπεδο πληρωμών και βεβαίως και μελλοντικών ενασχολήσεων των παραγωγών σε σχέση με το πώς θα διαμορφώσουν, πώς θα διαμορφωθούν για αυτούς και πώς θα διαμορφώσουν και οι ίδιοι τις δραστηριότητες τους στο μέλλον και κυρίως στην προγραμματική περίοδο που τρέχει, δηλαδή το 2023-2027. Ως πηγή λοιπόν που ανέφερε και ο κύριος Αναμανέτας νωρίτερα, ως πηγή χρηματοδότησης στο πεδίο, στην πραγματική οικονομία, το Βαμβάκι φέρνει 184 εκατομμύρια πλέον κατέτος ή 920 σε όλη την προγραμματική, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Υπουργό. Φέρνει επίσης συνολικά στους δύο πυλώνες, και στον πρώτο πυλώνα και στο δεύτερο πυλώνα, σε ό,τι αφορά τη συνδεδεμένη και την πληρωμή, τη συμμετοχή της διαπαγγελματικής Βαμβάκος, κατά μέσο όρο 550 εκατομμύρια από το 2019 μέχρι το 2022 και κατά μέσο όρο 184 εκατομμύρια που κρατήθηκε το ίδιο ακριβώς και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και σε αυτή που ξεκίνησε φέτος. Και επίσης θέλω να πω για τον οργανισμό μας ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που παίρνουμε από τον Υπουργό, από την πολιτική ηγεσία για το πώς να τρέξουμε πράγματα. Και όταν τρέξεις πράγματα και είσαι σε γρήγορση και προσπαθείς με ταχύτητα να κάνεις πράγματα, πρέπει να τα εξηγήσεις και γρήγορα. Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανοίξουν σε λίγες ημέρες οι πλατφόρμες προκειμένου των καταχωρήσεων που έχουν αυτά τα συνδεδεμένα. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος πάνω σε αυτό και ενδιαφέρει. Είναι ανεξάρτητο. Είναι ανεξάρτητο. Να σας ρωτήσω εάν θα πληρωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου συνδεμένη λύση του Βαγιού, δηλαδή και στο μεταφέρω. Ναι, βεβαίως και θα πληρωθεί. Είναι δέσμευση του Υπουργείου, του Υπουργού, της πολιτικής ηγεσίας και δική μας. Είμαστε έτοιμοι ούτως ή άλλως τα συνδεδεμένα κάθε χρόνο. Πληρωνόντουσαν αυτή την εποχή, ξεκινώντας κυρίως από το Βαμβάκι και ολοκληρωνόντουσαν τη μεγάλη εβδομάδα. Άρα δεν είναι κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τα συνδεδεμένα. Επιπλέον σας λέω ότι οι πλατφόρμες για την καταχώρηση των τιμολογίων είναι σχεδόν έτοιμες. Είναι ανεξάρτητο ότι το σύστημα θα κλείσει την Κυριακή με την παράταση που δώσαμε. Είναι ανεξάρτητο αυτό, δεν υπάρχει ανησυχία. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είμαστε στα πλαίσια που θέλουμε να είμαστε, παίρνουμε τις ανάσεις μας, αλλά είμαστε πάντα, ζούμε με ένα άγχος για να προλάβουμε όλα αυτά που πρέπει να προλάβουμε. Και δεν το ζούμε μόνο μέσα, το ζει από την κεφαλή της πολιτικής ηγεσίας και μέχρι κάθε τελευταίο εργαζόμενο. Και ένα τελευταίο, το Βαμβάκι έχει περάσει σε ό,τι αφορά την αμοιβή του, την ενίσχυσή του, από διάφορα στάδια. Πρόσφατα, κάνω αυτή την παρατήρηση γιατί υπήρχε μια συζήτηση πρόσφατα που κάποιοι μου είπαν ότι ήταν καλύτερα όπως ήταν παλιά. Πριν την ΚΑΠ και πριν από την ΕΝΙΑ. Είναι λάθος αυτό.
και στο Παμπάκι είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί δημιουργούνται εντυπώσεις. Θα σας θυμίσω, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, το Βαμβάκι πριν την ΚΑΠΑ έπαιρνε περίπου 320 δραχμές το στρέμμα. Λοιπόν, και, δεν μπορεί να το συγκρίνουμε, δηλαδή παρέχει αυτή η κουβέντα σήμερα να υποστηρίζουμε κάποιοι, όχι εγώ, να υποστηρίζουν κάποιοι ότι παλιότερα είναι καλύτερα και πρέπει να μπούμε σε μια γενική αναθεώρηση. Νομίζω είναι εντελώς λάθος και νομίζω ότι το Βαμβάκι είναι μια πηγή πλούτου, είπε ο Υπουργός Λευκός Χρυσός, είναι πηγή σημαντικού πλούτου για τους παραγωγούς και γενικότερα για την οικονομία μας. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, δείτε και εσείς του ίσας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε και λίγο τη γλώσσα των αριθμών, διότι σε ό,τι αφορά το 2023 έχουμε 184 εκατομμύρια ευρώ στην ειδική συνδεδεμένη Βάμβακος, με 73,39 ευρώ το στρέμμα. Η βασική έκταση γνωρίζουμε όλοι πρέπει να είναι περίπου τα 2,5 εκατομμύρια. Και αν υπερβούμε το νούμερο αυτό, γίνεται αναλογική μείωση. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για το 2023, δεν έχουμε υπερβεί αυτό το νούμερο, επομένως το ποσό θα είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα και πριν. Αυτό όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και το ρωτήσατε πριν, είναι ότι έχουν αιτηθεί οι ειδικές ενίσχυσεις Βάμβακος 39.353 παραγωγοί με, όπως είπαμε, 2.301.000, κάτω τα 2,5 εκατομμύρια. Αλλά από τους 39.000 παραγωγούς, μόλις 32.267 έχουν παραδώσει Βαμβάκι στα κοκκιστήρια. Και αυτό έχει εξήγηση, διότι από τα 1.100.000 στρέμματα που έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ λόγω των επιπτώσεων του Ντάνιελ και του Ηλία ως ζημιές στη Θεσσαλία, οι 905.000 στρέμματα είναι καλλιέργεια Βάμβακος. Άρα οι μισοί και πλέον παραγωγοί καλλιεργητές Βάμβακος στη Θεσσαλία δεν έχουν πάει ούτε ένα κιλό βαμβακιού στα οικοκυστήρια. Και νομίζω ότι όπως και στον Ιαννό, έτσι και τώρα θα πάρθει η πολιτική απόφαση.